Η διαβίω απασχόληση στον ίδιο τομέα είναι κάτι που μάλλον πια ανήκει στο παρελθόν. Σήμερα οι εργαζόμενοι μπορεί να αλλάξουν όχι μόνο δουλειά, αλλά και κλάδους πολλές φορές στον εργασιακό τους βίο. Και αυτό το οποίο αποκαλούμε το κλασικό δυτικό ωράριο 9 με 5, στην ίδια δουλειά, να παίρνει κανείς σύνταξη από την ίδια δουλειά, από αυτήν που, στην οποία ξεκίνησε, αυτό είναι μάλλον ξεπερασμένο. Και σε ένα περιβάλλον μιας τέτοιας τεχνολογικής επανάστασης, οι ίδιοι οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις θα θέλουν συχνά να οργανώνουν ευέλικτα το χρόνο εργασίας τους, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες. Και γι' αυτό και η ευελιξία στην αγορά εργασίας και η πρόωθηση νέων τύπων συμβάσεων απασχόλησης μπορεί να ειδωθεί και ως μια ευκαιρία αύξησης απασχόλησης σε ένα περιβάλλον γύρανσης του πληθυσμού, ιδίως στην Ευρώπη και στις αναπτυγμένες οικονομίες, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Και η πρόωθηση πιο ευέλικτων εξειδικευμένων μορφών απασχόλησης θα επιτρέψει και την προσέλκυση ευάλωτων ομάδων, γυναικών, ατόμων με αναπηρία, μειονοτήτων στην αγορά εργασίας και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων από το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.